Γιώργος Καραμπελιάς, ενότητα έκτη, ιστορική ενότητα έκτη. Από τον οικουμενικό στον νεότερο ελληνισμό, κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub και έχετε το λόγο. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαβολίτη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είχαμε πει στην προηγούμενη συζήτησή μας, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός ήταν άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους και είναι χαρακτηριστικό, κάτι το οποίο το αγνοούν ακόμα πολλοί συμπολίτες μας, ότι στη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων, στον Παρθενώνα, υπήρχε μια εκκλησία πάρα πολύ σημαντική, η οποία ήταν, αν θέλετε, ακόμα πιο γνωστή παγκοσμίως από ότι ήταν ο Παρθενώνας. Για να βλέπουμε τη συνέχεια. Σημασία έχει πάντως ότι σε αυτή τη νέα οικουμενική περίοδο, η οποία αρχίζει μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και φτάνει λίγο πολύ μέχρι τους αυτοκράτορες Κομνηνούς, και λέω μέχρι τότε, διότι δηλαδή γύρω στον 11ο αιώνα, διότι τότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αρχίζει να υφίσταται μια σειρά από επιθέσεις και από την Ανατολή, από τους Νορμανδούς, οι οποίοι φτάνουν να καταλάβουν ακόμη και το Δυράχιο που ήταν τότε ελληνικά και μερικά χρόνια ακόμα αργότερα να φτάσουν και στη Θεσσαλονίκη να την πολιορκήσουν, και από την Ανατολή εμφανίζονται τα τουρκικά φύλλα, αρχικώς με τη μάχη του Μαζικέρτ το 1071, και έτσι αρχίζει ο οικουμενικός ελληνισμός. Παράλληλα δε εμφανίζονται οι Σέρβοι, οι οποίοι κάνουν δικό τους κράτος και μάλιστα το αποκαλούν και αυτοκρατορία σερβική. Οι Βούλγαροι κάνουν έτσι το δικό τους κράτο, είναι γνωστός ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, έτσι, που κατενίκησε τους Βουλγάρους. Οι Αρμένοι στην Μικρά Ασία δημιουργούν και αυτοί δικά τους βασίλεια. Επομένως, η παλιά οικουμενική βυζαντινή ταυτότητα αρχίζει πλέον να χάνεται και οι Έλληνες, οι φυλετικά και γλωσσικά πια Έλληνες, είναι εκείνοι που μένουν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εξάλλου, το 1204 ολοκληρώνεται αυτή η φάση, οι Φράγκοι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και επομένως ο ελληνισμός διαμορφώνεται ως ένα νέο σώμα, μια νέα ταυτότητα, μια νέα ιδεολογία, μια νέα αντίληψη, η οποία είναι ταυτισμένη με την ελληνική, ιδιαίτερα ελληνική ταυτότητα. Γι' αυτό έχουμε και αναγέννηση και των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων εκείνη την εποχή. Διαβάζουμε και στην Κομνηνή, στην Αλεξιάδα που μιλάει για τον Αλέξιο Κομνηνό, τον πατέρα της. Διαβάζουμε πάρα πολλά άλλα κείμενα που επαναφέρουν έντονα την αρχαία ελληνική παράδοση. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο Διγενής Ακρίτας. Ο Διγενής Ακρίτας, ο οποίος έχει γραφτεί γύρω στο 1200, έτσι, το έργο Διγενής Ακρίτας και όχι τα ακριτικά τραγούδια που είναι ήδη παλιότερα, τι εκφράζει? Τη σύγκρουση του ελληνισμού με το Ισλάμ. Δηλαδή, όπως στην αρχαιότητα, λέει ο Νικόλαος Πολίτης, ο πατέρας ελληνικής λαογραφίας, η γένεση του ελληνικού έθνους στην αρχαιότητα σημαδεύεται με το έπος των αρχαίων Ελλήνων που είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, στο νεότερο ελληνισμό το έπος του νεότερου ελληνισμού είναι ο Διγενής Ακρίτας. Δηλαδή, ο ελληνισμός, όπως λέει ο Σβορώνος, έτσι ο μεγάλος ιστορικός, από το 1200 ή ήδη πριν, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σε νεότερο ελληνισμό που συγκρούεται με τις δυνάμεις που θέλουν να τον κατακτήσουν. Δεν έχουμε πια τον παλιό κυρίαρχο οικουμενικό ελληνισμό,
του Βυζαντίου, έχουμε πλέον έναν ελληνισμό που παλεύει ενάντια σε δυνάμεις που τον περικυκλώνουν από βορρά, νότο, ανέφερε και για το βορρά τους Βουλγάρους, τους Σέρβους, από το νότο είναι οι Άραβες, από την Ανατολή είναι οι Τούρκοι, από τη Δύση είναι οι Φράγκοι, παλεύει να επιβιώσει ως πλέον ένα νέο ελληνικό έθνος κράτος. Δηλαδή έχουμε επομένως από την πρώτη περίοδο που ήταν η περίοδος η πολεοκρατική και τον πόλεο, έτσι, που κρατάει μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περνάμε στη δεύτερη που είναι η Οικουμενική, η οποία επίσης κρατάει γύρω στα 1400 χρόνια μέχρι τους Κομνηνούς ή μέχρι το 1204, 1400-1500 χρόνια. Και έκτοτε περνάμε στη σύγχρονη περίοδο του ελληνισμού, στο τρίτο στάδιο, το εθνοκρατικό, όπου ο ελληνισμός ταυτίζεται ως έθνος με το κράτος. Το Βυζαντινό κράτος τότε και μετά προσπαθεί να το ανακτήσει, θα τα συζητήσουμε σε επόμενες περιόδους. Επομένως, ο οικουμενικός ελληνισμός παραχωρεί τη θέση του στον ιστορικό ελληνισμό, τον κρατικό, εθνοκρατικό ελληνισμό. Να θυμίσω ορισμένα γεγονότα για αυτό που είπα για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι ήδη από τον 1041 θα φτιάξουν δικό τους κράτος, οι Βυζαντίνοι θα τους υποτάξουν πάλι, αλλά το 1172 ο Στέφανος Νεμάνια θα στασιάσει, θα ιτηθεί, θα γίνει ανεξάρτητο τότε. Μετά το 1204 θα είναι πλήρως ανεξάρτητοι και θα καταλάβουν μεγάλο μέρος των Βυζαντινών εδαχών. Οι Αρμένοι από τον 11ο αιώνα. Οι Βούλγαροι το ίδιο. Επομένως, έχουμε πια μια νέα ταυτότητα. Ο χαρακτηριστική περίπτωση σε αυτό είναι, όπως είπα, ο διγενής, που τι χαρακτηριστικό έχει. Ότι είναι διγενής. Δηλαδή, ο πατέρας του ήταν αραβικής καταγωγής, αλλά εκχριστιανίστηκε και έγινε ορθόδοξος. Και καθώς αναπτύσσεται η σύγκρουση με το επιθετικό Ισλάμ και τον επίσης επιθετικό καθολικισμό, μην ξεχνάμε ότι το 1054 πραγματοποιήθηκε το σχίσμα των εκκλησιών μεταξύ καθολικών και ορθοδοξίας. Δηλαδή όλα μαζί κουμπώνουν στο τέλος αυτής της ιστορικής περίοδου και η ορθοδοξία ταυτίζεται σχεδόν με την ελληνική ταυτότητα. Πάβει πια να υπάρχει αυτός ο ενιαίος οικουμενικός χώρος του χριστιανισμού όπως υπήρχε πριν. Άρα η διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας συγκροτείται με βάση την αντίσταση απέναντι σε αλλοεθνείς και κατεξοχήν αλλόθρησκους αντιπόλους. Πρόκειται για το αντιστασιακό στοιχείο, το οποίο, όπως είπα, υπογραμμίζει ο Νίκος Βορών. Δηλαδή, για να επιβιώσει ο ελληνισμός, είναι υποχρεωμένος να μάχεται σε όλα τα μέτωπα. Βέβαια, όπως είπα, υπάρχει η συνέχεια του ελληνισμού στη γλώσσα, τις παραδόσεις, στον πολιτισμό. Ο Φέδων Κουκουλές, ο πρώτος μεγάλος λαογράφος και ιστορικός του Βυζαντίου και οι άλλοι λαογράφοι μας, έχει πιάσει σε ένα μεγάλο τρίτομο έργο, τεράστιο έργο, τις παραδόσεις του νεότερου ελληνισμού και τις ρίζες που έχουν στον αρχαίο κόσμο και το Βυζαντινό. Έτσι, όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί από την λαογραφία, την ιστορία, έτσι, την επιστήμη, και είναι χαρακτηριστικό να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Πυρίχιος χορός από την αρχαιότητα επιβίωσε μέχρι σήμερα με τον Ποντιακό και τους Κρητικούς χορούς. Είναι συνέχεια του Πυρίχιου χορού. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, για να δείξει αυτή την ενότητα του ελληνισμού, στο τελευταίο ημιτελές έργο του, το Φωτεινό, που ίσως είναι και το καλύτερό του, περιγράφει μια εξέγερση στη Λευκάδα το 1357 εναντίον των Φράγκων και βάζει ως ήρωες του έργου του
ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει μια αντίστοιχη εξέγερση στη Λευκάδα εναντίον των Εγγλέζων το 1819. Και λέει ότι διατρέχοντας την ελληνική ιστορία από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι την εθνική μας αποκατάσταση, βλέπω ότι όλες οι εποχές συγχωνεύονται και ότι η χρονολογία αποβαίνει περιττή. Η σελίδα αυτή της ελληνικής ιστορίας, η περιλαμβάνουσα 400 ετών παθήματα και ελπίδας, σύγκειται εκ μίας μόνης περίοδου, η οποία άρχεται από το τέλος, πάει προς τα πίσω και ξανάρχεται προς την αρχή. Δηλαδή, διαμορφώνει την νεότερη ελληνική ταυτότητα με το τέλος του οικουμενικού ελληνισμού, η οποία είναι κατεξοχήν αντιστασιακού χαρακτήρα, διότι πια και από την Κρήτη, έτσι, Κρήτη 1201 έρχονται, 1208 οι Ενετοί, πρώτα οι Γενοβέζοι, μέχρι το 1912 συνεχίζεται έτσι ο αγώνας και συνεχίζεται ουσιαστικά μέχρι σήμερα απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό, απέναντι στους Γερμανούς, τους Ιταλούς και όλους εκείνους που θέλουν να μας έχουν υποταγμένους. Αυτό ναι. Πάντως που κάνει ως νοητικό σχήμα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι εκπληκτικό, δηλαδή ενώ αλλάζει η ημερολογιακή κατάσταση, η χρονολογική μάλλον, ενώ ακριβώς αλλάζουν τα χρόνια, η εικόνα και το πνεύμα, ας πούμε, παραμένει ίδιο. Πριν όμως να κλείσετε, ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για μία μορφή που νομίζω ότι εκφράζει αυτό το πνεύμα της διαρκούς αντίστασης, ναι, που τον έχετε αναφέρει, που είναι ο Ιωάννης ο Βατάλητης ο Κατακουζινός. Ναι. Ναι, ο Ιωάννης Κατακουζινός ήταν αυτοκράτορας, έγινε αυτοκράτορας, ξεκίνησε από στρατηγός, ο οποίος επί 45 χρόνια πολεμούσε αδιάκοπα από τα 18 του χρόνια ως τα 60. Μαχόταν σε όλα τα μέτωπα, με τους Τούρκους, με τους Δυτικούς, με τους Βουλγάρους, με τους Σέρβιους και βέβαια και ως αναρρύθμιτους εμφυλίους που πάντα κάνουμε μεταξύ μας. Ήταν ένας αδιάκοπος πόλεμος κατά την οποία δοκίμασε τα πάντα και ο οποίος μόνο όταν οι Τούρκοι πέρασαν στην Ευρώπη το 1354 αποφάσισε ότι ο νέος αγώνας, και αυτά θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συζήτησή μας, μετατίθεται κατεξοχήν στο πνευματικό επίπεδο και έγινε μοναχός. Ήταν μάλιστα οπαδός του του ησυχασμού, πρέπει να είναι μαζί με τον, του ησυχασμού, με τον Γρηγόριο τον Παλαμά. Με τον Γρηγόριο τον Παλαμά. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό ιστορικό βιβλίο που είναι ίσως το σημαντικότερη ιστορία που έχει γραφτεί στα Βυζαντινά χρόνια και μεταβλήθηκε στον ησυχαστή μοναχό Ιωάσαφ, διότι είχε πιστεί ότι το Βυζάντιο δεν μπορεί να επιβιώσει πλέον πολιτιακά και η συνέχεια του ελληνισμού δεν μπορούσε παρά να είναι πνευματική. Αυτό αποτυπώνει έτσι η πορεία του Ιωάννη Κατακουζινού, για τον οποίο έχει γράψει και δύο ποίηματα ο Καβάφης, αποτυπώνει αυτή την μετάλλαξη του ελληνισμού από την οικουμενική περίοδο στην αδυναμία να υπάρχει πολιτιακά. Γι' αυτό θα περάσουμε κάτω από ξένες κυριαρχίες, Φράγκους και Τούρκους, μέχρι να ξαναβγεί πάλι έτσι, μια νέα ελληνική, ένα νέο ελληνικό έθνος κράτος μετά το 1821. Κύριε Καραμπαλιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την αναφορά σας σε αυτή την περίοδο. Γεια σας.